Καλημερίζουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Γιάννη Γκιόκα. Καλημέρα, κύριε Γκιόκα. Πολύ καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Άκουγα τον κύριο Μητσοτάκη χθες να λέει στην Ευρώπη: Ευρώπη ξύπνα. Προφανώς, βλέποντας το θηρίο της Αμερικής να ξυπνάει με τον τρόπο που θα ξυπνήσει με τον Τραμπ. Η εκτίμησή σας για τις Αμερικανικές εκλογές και το τι γίνεται με την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών είναι οπωσδήποτε αρνητικό. Βέβαια, επειδή γίνεται και μια συζήτηση, βλέπω το τελευταίο διάστημα, ποιοι χαίρονται και ποιοι λυπούνται με αυτό το αποτέλεσμα. Εμάς η εκτίμησή μας ήταν η ίδια, ακόμη και το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Πάντως δηλαδή, δεν θα χορέψετε με το YMCA εσείς. Ακόμη και αν το αποτέλεσμα δεν ήταν υπέρ του Τραμπ, αλλά ήταν υπέρ της Χάρης. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν ορισμένες, να το πω έτσι, διαχρονικές επιλογές της Αμερικανικής πολιτικής, στρατηγικού χαρακτήρα, όπως είναι η ένταση των πολέμων, των επεμβάσεων, η επίθεση απέναντι στα δικαιώματα των ίδιων των εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ λέει ότι θα τους κλείσει τους πολέμους όμως. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι αυτό έχει σχέση με την πραγματικότητα. Νομίζω ότι η αντίθεση που υπάρχει, που υπήρχε μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών, είναι ποιο μέτωπο θα αξίνουν περισσότερο. Αυτό, κύριε Κούκη, νομίζω είναι. Υπάρχει μια πτέρυγα, να το πω έτσι, μια μερίδα του κεφαλαίου της άρχουσας τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών που λένε ότι το κύριο μέτωπο πρέπει να δοθεί απέναντι στην Κίνα. Άρα θα αλλάξει κάτι με την Ελλάδα? Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Και μάλιστα το βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα με βάση και τις δηλώσεις που έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπου πριν ακόμη δούμε το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών, έσπευσε να δώσει διαπιστευτήρια και να πει ότι όποιος και αν εκλεγεί, η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι το πρωτοπαλίκαρο των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών που στη συγκεκριμένη φάση μας έχει οδηγήσει στην εμπλοκή σε δύο πολέμους, τον έναν πόλεμο στην Ουκρανία και τον άλλον στη Μέση Ανατολή, και νομίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα. Αυτό παρεμβαίνει ακόμα και στον ενεργοτουρκικό διάλογο, πιστεύετε? Δηλαδή δίνει... Σαφέστατα παρεμβαίνει, και είναι πολύ κέρια η ερώτησή σας. Γιατί θεωρούμε ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος είναι απόλυτα ενταγμένος στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή στις εξελίξεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και σε όλους αυτούς τους ανταγωνισμούς που οξύνονται διεθνώς. Παραδείγματος χάρη, είναι σαφής η πρόθεση και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ να ενισχύσει τη συνοχή του στην νοτιοανατολική του πτέρυγα, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι και η Ελλάδα και η Τουρκία, και από αυτή την άποψη σπρώχνουν και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι σε λύσεις συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που κατά τη γνώμη μας θα περιέχουν και επώδυνους συμβιβασμούς για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ενδεχομένως και για ζητήματα κυριαρχίας. Ζητάνε και την ναυτική βάση στο Μαρί, στην Κύπρο. Βεβαίως. Και το Κυπριακό, ιδιαίτερα με τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν, είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο Κυπριακό συνδέονται άμεσα με αυτή την μεγάλη εικόνα που νομίζουμε ότι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, και από αυτή την άποψη εμάς μας ανησυχούν όλες αυτές οι εξελίξεις, και κυρίως, αν θέλετε, μας ανησυχεί μια συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα μέσω αρθρογραφίας, μέσω διαρροών, μέσω δηλώσεων διαφόρων κυβερνητικών στελεχών ή αξιωματούχων, που παραπέμπουν σε μια εικόνα ότι στο τραπέζι του διαλόγου δεν είναι η μία και μόνη διαφορά, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, δηλαδή τη σειροθέτηση της Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, αλλά ένα πολύ ευρύτερο πλέγμα διαφορών και ζητημάτων που ενδεχομένως σχετίζονται με τα χωρικά ύδατα, την αιγαλίτιδα ζώνη, την αποστρατιωτικοποίηση. Έχει ξεκαθαρίσει όμως η κυβέρνηση ότι ένα θέμα βάζει μόνο, ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα, και δεν συζητάει κυριαρχία. Κούρ, θυμάστε και ξέρετε πάρα πολύ καλά ως έγκριτος δημοσιογράφος πόσες φορές έχουμε ακούσει αντίστοιχες διαβεβαιώσεις από διάφορες κυβερνήσεις στο παρελθόν, και στην πορεία αποκαλύφθηκαν διάλογοι και παζάρια που γίνονταν και κλεισμένων των θυρών και πίσω από τις κουρτίνες, που κάθε άλλο παρά συζήτηση για τη μία και τη μόνη διαφορά αφορούσαν. Νομίζουμε κάτι αντίστοιχο γίνεται και τώρα. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και τώρα. Βεβαίως η κυβέρνηση το διαψεύδει και καλλιεργεί αυτό το αφήγημα περί ήρεμων νερών. Όμως ξέρουμε ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν στρώσει το τραπέζι.
για λύσεις συνεκμετάλλευσης τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που κατά τη γνώμη μας περιέχουν και επώδυνους συμβιβασμούς. Ωραία. Και καλούμε και σε επαγρύμβηση στον ελληνικό λαό για όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Γιώκα, αν βάλουμε στην άκρη ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε με τους Τούρκους? Γιατί αυτοί βάζουν πολλά πράγματα πάνω στο τραπέζι. Όταν η άλλη πλευρά δεν παραιτείται από καμία από τις επιδιώξεις, όταν υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, όταν εδώ γίνεται συζήτηση περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, όταν εδώ γίνεται συζήτηση για δύο κράτη στην Κύπρο, δηλαδή για μονιμοποίηση της τουρκικής και νομιμοποίηση της τουρκικής εισβολής και της κατοχής, νομίζω θα αναφέλει να πιστεύει κανείς κάτι τέτοιο. Πάντως είναι καλό να συζητάμε, έστω και αν έχουμε... Καλά, κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε εναντίον του διαλόγου γενικά. Ναι. Προφανώς, όμως, βλέπουμε και μεταξύ ποιον γίνεται ο διάλογος. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή διάλογος μεταξύ δύο κυβερνήσεων που εκφράζουν τους λαούς, τα λαϊκά συμφέροντα κτλ. Είναι μεταξύ δύο κυβερνήσεων που εκφράζουν επιχειρηματικούς ομίλους, εκφράζουν τμήματα του κεφαλαίου, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, με όλους αυτούς τους ανταγωνισμούς για τους δρόμους ενέργειας, για τους δρόμους μεταφορών, το κεφάλαιο είναι αδιφάγο και τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων, των παζαριών καλύτερα, αυτό νομίζω είναι η σωστή ορολογία, δεν φέρνει κάτι θετικό για τους λαούς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πριν μερικά χρόνια είχε εμφανιστεί ως πολύ μεγάλο επίτευγμα και ως πρότυπο ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών η συμφωνία για την υιοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και βλέπετε σήμερα πού βρισκόμαστε. Το ένα μέρος να έχεις βάλει να κάνει εισβολή στα εδάφη του δεύτερου. Mm. Άρα λοιπόν, εμείς όχι απλά κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά κρούμε και τον κόνδυνα του κινδύνου και εκφράζουμε σοβαρές ανησυχίες για τα αποτελέσματα αυτών των μπαζαριών. Κύριε Γιώκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.